σελίδα 861. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΔ και 13 εδάφιο. Σελίδα 861. Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14 κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και 13 εδάφιο. Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν. Και ακούσαντες οι όχλοι κολούθησαν αυτόν πεζοί από τον πόλεον. Και όταν εξήλθεν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ότε δε έγινε σπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες «Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν». Απόλυσον τους όχλους δια να υπάγωσιν εις τα σκόμας και αγοράσωσιν εις σε αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Δεν έχω συν χρίαν να υπάγωσι, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσιν». Οι δε λέγουσι προς αυτόν «Δεν έχομεν εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια». Ο δε είπε «Φέρετε μη αυτά εδώ». Και προστάξα στους όκλους να καθίσωσι επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψα εις τον ουρανόν ευλόγησε και κόψας έδωκε εις τους μαθητάς τους άρτους, οι δε οι μαθηταί εις τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε τρώγοντες ήσαν ως 500.000 άνδρες, εκτός γυναικών και παιδίων. Και ευθύς εινάγκασεν ο Ιησούς μαθητάς αυτού να εμβώσει εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί και όταν έγινε εσπέρα ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίον ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ήταν αντίος ο άνεμος. Εν δε τετάρτη φυλακή της νυχτός πήγε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί την θάλασσαν, και δόντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε «Κύριε, αν είσαι εσύ προσταξών με να έλθω προς σε επί τα ύδατα». Ο δε είπε «Ελθέ». Και κατά βάση από το πλοίο ο Πέτρος περιεπάτησαν επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας την χείραν επίεσε αυτόν και λέγει προς αυτόν ο λιγόπιστε εις τι εδίστασας, και αφού εισήλθον εις το πλοίον έπαυσε ο άνεμος. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι, αμήν. Από τη βάφτιση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όπου κατά την απόλυτη οδηγία του Θεού Πατρός του και το Λόγο του, πήγε ο αναμάρτητος και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον λεγόμενο βαφτιστή, βάφτισμα μετανοίας, επαναλαμβάνω, ο αναμάρτητος, πράγμα το οποίο ήταν το παράλογον, δεν έχει λογική, αλλά η λογική του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Πατρός του που εκφράζεται με το Λόγο του. Το αποτέλεσμα θαυμαστό. Άνοιξαν οι ουρανοί. Ακούστηκε η φωνή του Θεού. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ τώρα ευαρεστήθην, γιατί υπάκουσε στο Λόγο μου, τον παράλογο για τη λογική των ανθρώπων, και όχι μόνο αυτό, και το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς κατέβηκε από τον ουρανό, εκάθισε πάνω του και ποτέ δεν έφυγε. Και ο Ιησούς ο Ναζωραίος έγινε Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και χρισμένος δηλαδή δια Πνεύματος Αγίου, ο Υιός του Θεού του Ζώντος.
Έξι μήνες ακόμη διακόνησε την διακονία του, την προσδιορισμένη από το Θεό και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και ήρθε το τέλος του, το οποίο θα μπορούσε βεβαίως ο Ιησούς Χριστός με τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου που είχε, καθώς το Πνεύμα εις Αυτόν ήτο χωρίς μέτρον, να εμποδίσει το θάνατο του Ιωάννη. Γιατί τον αγαπούσε τον Ιωάννη. Ήτανε και συγγενής του. Αλλά δεν παρασύρεται από τον παρορμητισμό της καρδιάς του. Και αυτό είναι το πρότυπό μας. Δημιουργούσε προϋποθέσεις για καλή συνέχεια και μεγάλη ευλογία στη ζωή του ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Γι' αυτό και επέτρεψε να γίνει το θέλημα του Θεού «Θανατώσας ο Ηρώδης και η Ηρωδιάδα», και μάλιστα με φρικτό τρόπο, με αποκεφαλισμό τον Ιωάννη, και ο Ιησούς ούτε πήγε να τον δει. Αλλά όταν άκουσε ότι ο Ηρώδης θανάτωσε, αποκεφάλισε τον Ιωάννη, ανεχώρησε μέσα σε ένα πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν, όπως συνήθιζε σε έρημο τόπο να προσεύχεται και να κράζει σε έρημο τόπο με φωνή δυνατή, για να τον ακούσει και να τον ακούει ο πατέρας του δια την ευλάβεια αυτού, που ευλάβεια σημαίνει η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, η υπακοή. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκες και αναγνώρισαν ότι ο Ιησούς είναι αυτός που μπορεί να θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Αναγνώρισαν ότι ο Ιησούς είναι αυτός που μπορεί να ελευθερώνει τους ανθρώπους από το διάβολο. Αναγνώρισε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι εκ του Θεού, όπως είπε και ο Νικόδημος, γιατί τα έργα τα οποία έκανε αυτός κανένας άλλος δεν μπορούσε να κάνει. Και έτσι, ενώ βρέθηκαν σε έρημο τόπο ο Ιησούς και οι μαθητές του, απέναντί τους όχλος πολλής είχε πάει με τα πόδια γύρω-γύρω και τους περίμενε. Και ο Κύριος μας, με τα σπλάχνα που τον διακρίνουν, εθεράπευε τους αρρώστους, καθώς τους σπλαχνίστηκε και ελευθέρωνε τους δεμένους από το διάβολο. Δίπλα του υπήρχαν οι μαθητές, τους οποίους ο Χριστός είχε εκλέξει. Αλλά ήταν μαθητές. Γιατί ένας είναι ο διδάσκαλος, ο Χριστός. Και σαν μαθητές έπρεπε να μαθητεύσουν και να διδαχθούν από τον Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός όφιλε να τους διδάξει. Γι' αυτό όταν είδαν να γίνεται εσπέρας, απόγευμα, σε έρημο τόπο, γύρω στις 15.000 άνθρωποι, καθώς 5.000 ήταν μόνο οι άντρες, ήταν άλλες 5 γυναίκες, μπορεί και περισσότερες, άλλες 5 τα παιδιά, μπορεί και περισσότερα. Μιλάμε για όχλο πολύ, 15.000 άνθρωποι, ίσως και περισσότεροι, οι οποίοι σε έρημο τόπο είχαν πάει να συναντήσουν το Χριστό για να τους θεραπεύσει και να τους ελευθερώσει. Δεν πήγαν για πλάκα. Πήγαν σε Αυτόν που μπορούσε να απαντήσει στις ανάγκες τους και στα προβλήματά τους. Να ενεργήσει. Οι μαθητές λοιπόν σπλαχνίστηκαν και αυτοί τον όχλο με σπλάχνα, αληθινά. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Από το πρωί είναι εδώ. Δεν είναι θα πεινάσουν, είναι ότι πρέπει να φύγουνε, να πάνε στις διπλανές κόμες,
να αγοράσουν κάτι να φάνε γιατί θα αποκάμουνε. Και, δεν, και ξέρουνε τι σημαίνει, ξέρανε και εμείς ξέρουμε τι σημαίνει αποκάμω από την πείνα. Και από τη δίψα ίσως. Και του πρότειναν. Και του πρότειναν κάτι που ήταν λογικό για τη λογική των ανθρώπων, αλλά δεν είχε καμία σχέση με το θέλημα του Θεού. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος. Να χρησιμοποιούμε τη λογική και να μην εξητούμε το θέλημα του Θεού. Τη λογική, τη βεβαία, την ασφαλή. Έχουν απόλυτο δίκιο οι μαθητές. Αλλά δίκιο τελικά έχει ο Χριστός. Μπορεί να έχουμε δίκιο σαν άνθρωποι, αλλά μην το διεκδικήσουμε. Μην πούμε αυτό είναι που λέω εγώ. Αλλά πούμε αυτό είναι που λες εσύ, Κύριε, πάντοτε. Για να έχουμε καλή συνέχεια. Γιατί εκείνο που έχει σημασία δεν είναι το καλό παρόν, είναι το καλό μέλλον και το άριστο τέλος. Το καλό παρόν, και αν πετύχω αυτό που θέλω, δεν θα πετύχω αυτό που θέλει ο Θεός. Και πρέπει οι μαθητές να το μάθουν. Όπως 13 ολόκληρα χρόνια ο Θεός δίδασκε το Δαβίδ να το μάθει ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν πρέπει να κάνει ό,τι θέλει. Λάθος. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν πρέπει να κάνει ό,τι θέλει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, άρα έχουμε απόλυτη ελευθερία να σκεφτούμε, να αποφασίσουμε και να κάνουμε. Και το φοβερό είναι να νομίσουμε ότι μας οδηγεί και ο Θεός. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι πραγματικά να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Και τον πλησιάζουν και του λένε, ας τους να φύγουνε. Είναι απόγευμα, δεν θα προλάβουνε, θα νυχτώσει. Και δεν υπήρχαν τότε ΔΕΗ και λάμπες και φώτα. Θα νυχτώσει. Και άκουσαν με έκπληξη τον Κύριο να τους λέει, δεν έχουν ανάγκη να πάνε πουθενά αφού είναι μαζί μου. Είναι πολύ σοβαρό. Πού είσαι? Είναι μαζί μου. Δεν έχουν ανάγκη να πάνε πουθενά. Εσείς θα τους δώσετε να φάνε. Παραλογισμός. Σκέφτονται, λένε, πέντε ψάρια, πέντε ψωμιά έχουμε, δύο ψάρια έχουμε. Παραλογισμός. Αλλά μέσα από αυτό τον παραλογισμό θα φανερωθεί η δόξα του Θεού. Λένε, φέρτε τα σε μένα. Τα δώσανε, προσευχήθηκε, τα ευλόγησε και άρχισε να κόβει. Έκοβε και φάγανε και χόρτασαν όλοι. Μπήραν από μια δαγκονιά. Έφαγαν, χόρτασαν όλοι και περίσσεψαν και 10-12 κοφίνια ψωμιά και ψάρια. Σκεφτείτε, αδερφοί, την έκπληξη των μαθητών και σκεφτείτε ότι ποτέ δεν θα το ξέχασαν αυτό. Είναι τα πράγματα που κάνει ο Θεός και δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Είναι τα θαύματα του Κυρίου που κάνει για να μας βεβαιώσει ότι πρέπει να απαρνηθούμε σήμερα τη λογική μας και να δημιουργήσουμε, απαρνούμενη τη λογική μας, προϋποθέσεις ευλογίας για τη ζωή μας, την οικογένειά μας, την εκκλησία που υπηρετούμε και το περιβάλλον μας. Εάν περπατάμε με τη λογική μας, θα καταντήσουμε σαν τον Ιωνάθαν. Απώλεια. Καλοπέραση για λίγα χρόνια, απώλεια στο τέλος. Αν περπατήσουμε σαν τον Δαβίδ, ταλαιπωρία για λίγο που θα μας βγάλει εν χαρά ο Κύριος και θα μας οδηγήσει στην ευλογία Του
με τη δική του την ειρήνη. Με έκπληξη λοιπόν, κοίταγαν τα κοφίνια όπως ακριβώς τα κοιτάγαμε και εμείς. Τι έκανες, Κύριε, πώς έγινε αυτό? Και ενώ βλέπουν τον καιρό να φυσάει και είχε αρχίσει να νυχτώνει, είχε πέσει ο ήλιος, ήταν το δεύτερο εισπέρας που λέει η Γραφή, το πρώτο είναι 3 η ώρα, το δεύτερο είναι για εκεί 6 και 7, έρχεται ο Κύριος και του λέει μπέστε γρήγορα στο πλοίο και πηγαίνετε απέναντι. Και πάλι με τη λογική τους δεν μπαίνουμε, και αναγκάστηκε να τους αναγκάσει ο Χριστός να μπουνε. Είναι ανάγκη να μπείτε και να πάτε απέναντι για το καλό σας. Και είναι μερικές φορές που δεν το αντέχουμε να κάνουμε αυτό που μας λέει ο Θεός. Αλλά πρέπει. Για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ευλογίας στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία. Αρκεί να το λέει ο Κύριος. Πρέπει, γιατί όλοι οι άνθρωποι ερχόντουσαν να κάνουν τον Ιησού βασιλιά. Άρα και αυτούς άρχοντες. Και ο Θεός δεν θέλει κανέναν βασιλιά, ούτε τον Ιησού εν σαρκή. Δεν θέλει άρχοντες, θέλει δούλους. Υπηρέτες. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του δούλου? Περιμένει να ακούσει τι θα πει ο Κύριος του, δεν το κρίνει, το εκτελεί. Γιατί? Γιατί το είπε ο Κύριος. Και γιατί το εκτελεί? Γιατί ο Κύριος έχει εξουσία ζωής και θανάτου στο δούλο του. Μην ξεχνάς ότι η ζωή σου, και να το πω πιο σωστά, η αιώνια απώλεια και η αιώνια ζωή είναι στα χέρια μόνο του Χριστού. Έχει εξουσία. Γι' αυτό τι λέει? Μη φοβηθείτε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να αποκτήνουν το σώμα σας, την ψυχή σας, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αλλά εγώ σας λέω να φοβηθείτε αυτούς, αυτόν που και το σώμα μπορεί να θανατώσει και την ψυχή να στείλει στην απώλεια. Ο δούλος φοβάται και τρέμει τον Κύριό του. Γι' αυτό και είναι καλός δούλος. Ο άλλος όμως που δεν φοβάται τον Κύριό του είναι πονηρός, κακός δούλος. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να κάνει ο Κύριος τίποτα, βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Και αρχίζει και θυμώνει, αγριεύει. Δέρνει τους συνδούλους. Κρίνει, κατακρίνει, επιμένει, φωνάζει. Και του λέει ο Κύριος, δούλε πονηρέ, είπαγε εις το πύρ το εξώτερον. Εγώ σε θέλω ταπεινό, γλυκό, άγιο, ευλογημένο να με υπηρετείς. Έτσι μας θέλει, αδερφοί. Δούλους και δούλες. Με φόβο Θεού, με φόβο στον Κύριό μας. Και με ταπείνωση και υπακοή σε Αυτόν που έχει εξουσία στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Το αποτέλεσμα τραγικό του εξαναγκασμού και της υπακοής των μαθητών, γιατί αυτοί ήξεραν, ήταν όλοι ναυτικοί οι περισσότεροι. Λέει, πού θα πούμε εμείς θάλασσα, δεν βλέπεις ενάντιος, θα πνιγούμε εκεί μέσα. Δεν κάνανε κάτι που δεν ξέρανε, κάνανε κάτι που ξέρανε και δεν έπρεπε να το κάνουνε. Σύμφωνα με τη λογική τους. Αλλά ο Θεός θέλει, ήθελε τότε δια του Ιησού Χριστού και σήμερα δια του Πνεύματος του Αγίου να γκρεμίσει την οποιαδήποτε λογική μας. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουνε οι δικές σας σκέψεις από τις δικές μου σκέψεις και το δικό σας έργο από το δικό μου έργο. Το καταλάβες? Το καταλάβατε, λέει ο Χριστός στους μαθητάς. Και τους άφησε όλη τη νύχτα. Μέχρι την τελευταία φυλακή της νυχτός, από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί, μέχρι που έφεξε ο ήλιος.
Κοπηλατούσανε, αλλά δεν πληγότουσαν. Δεν βουλιάζε το πλοίο. Γιατί είναι αποστολή του Κυρίου. Κουράστηκαν, αλλά δεν βούλιαξαν. Απέκαμαν, αλλά δεν βούλιαξαν, δεν πνίγηκαν. Δεν εναβάγησαν. Είναι ασφαλής μέσα στο πλοίο, κάτω από αυτό τον καιρό, σε αυτό που ο Κύριος τους διέταξε να μπούνε. Εάν σε έχει διατάξει ο Χριστός να μπεις μέσα σε αυτό το πλοίο που λέγεται Εκκλησία, είσαι ασφαλής. Μπορεί να έχει φουρτούνες. Μπορεί ο άνεμος να είναι και ενάντιος κάποιες φορές. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες. Μπορεί να αποκάμεις. Αλλά είσαι ασφαλής. Δεν ναυαγεί αυτό το πλοίο. Δεν βουλιάζει. Δεν ήταν εκεί ο Χριστός όπως την άλλη φορά. Δεν τον βλέπουμε τον Χριστό. Είναι. Είναι με το λόγο του. Και θα έρθει με την παρουσία του και με τη δύναμή του να μας παραλάβει. Όσο μένουμε σε αυτό το πλοίο πρώτον. Και δεύτερον, όσο δεν γυρίζουμε το πλοίο να πάμε προς τα πίσω, που ήταν εύκολο. Το πιο εύκολο τι ήτανε, βρε πνιγόμαστε ενάντιος ο άνεμος, λίγο να γυρίσουμε έτσι, να ξαναπάμε εκεί που είμαστε. Άνετα θα πάμε, θα μας πρόγνει και, και ο αέρας. Θα πνιγούνε, θα ναυαγήσουνε. Όσο μένουνε στο πλοίο και προχωράνε κόντρα στον άνεμο, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου των δυνάμεων, είναι ασφαλής. Σήμερα λοιπόν το δεύτερο μήνυμα, αδερφοί αγαπητοί. Είμαστε ασφαλείς. Μη φοβάσαι από αυτά που ακούς. Τίποτα δεν φοβάσαι. Μη φοβάσαι από αυτά που διαβάζεις. Είσαι μέσα στο πλοίο. Κοπηλατείς ενάντια στον άνεμο. Είσαι ασφαλής. Δεν είσαι μέσα στο πλοίο. Χάθηκες, φουκαρά μου. Μέσα στο πλοίο υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που δίνει εντολές σε αυτούς που υποτάσσονται στις εντολές του Κυρίου. Υπάρχει ασφάλεια. Κούραση υπάρχει. Δεν είπε κανείς ότι δεν θα κοπιάζεται. Και μάλιστα η αγάπη σας πρέπει να έχει κόπο. Δεν θα αφήνεις να κοπηλατούνε από τους 12 ή 5 και εσύ θα κάθεσαι στο κορόι θα κοπηλατούνε. Όλοι και οι 12, όλοι θα κοπηλατούμε ενάντια στον άνεμο. Αλλά δεν φτάσανε ούτε στη μέση. Όλη τη νύχτα κοπηλατούσαν, ούτε κανένα αποτέλεσμα. Κανένα. Γιατί? Γιατί το αποτέλεσμα είναι ένα. Να δουν τη δύναμη του Χριστού. Και ενώ ξημέρωνε βλέπουν ξαφνικά τον Ιησού να έρχεται περπατώντας πάνω στα κύματα. Τα χάσανε. Φάντασμα είναι. Και αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους. Ότι ο Κύριος δεν ναυαγεί. Ο Λόγος του Θεού δεν βουλιάζει. Οι μαθητές του Χριστού δεν πνίγονται. Αλληλούια. Είναι ασφαλής. Και του λέει, μη φοβόσαστε, εγώ είμαι. Και ο Πέτρος πιο παλικάρι, μέχρι σημείου, λέει, αν είσαι εσύ, πες μου να περπατήσω κι εγώ στα κύματα. Πιστεύει ότι ο Λόγος του Θεού μπορεί να τον καταστήσει ικανό να περπατήσει στα κύματα όπως το Χριστό. Το πιστεύεις? Ότι ο Λόγος του Θεού μπορεί να σε κάνει να περπατάς όπως ο Χριστός πάνω στα κύματα. Βοήθα μας την απιστία μας, Κύριε. Βοήθησέ μας την απιστία μας, Χριστέ μου. Μπορεί όμως. Και του λέει, έλα. Τόσο εύκολα, τόσο εύκολα. Αν του λέει, μην κουνηθείς από εκεί, δεν ακουνιότανε. Λέει, έλα. Κατεβαίνει, πατάει μάρμαρο. Τέτοιο μάρμαρο ήταν η θάλασσα. Και πήγαινε προς τον Κύριο. Ξαφνικά βλέπει τον άνεμο να δυναμώνει, το κύμα να φτάνει πιο μεγάλο. Φοβήθηκε. Γιατί είναι άνθρωπος. Θα πνιγόταν, όχι. Θα βούλιαζε, όχι.
Αλλά δεν άντεξε και άρχισε να βουλιάζει και έβαλε μια φωνή. «Κύριε, σώσε με». Και εμένα πάντοτε με εντυπωσιάζει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. «Και εκτείνα στην χείρα». Τι χερούκλα είναι αυτή που έχει ο Χριστός. Αλληλούια. Τον έπιασε σαν πρόβατο και τον έβαλε μέσα στο πλοίο. Και όταν μπήκε και αυτό στο πλοίο, ησύχασε ο άνεμος. Γιατί αυτό έπρεπε να μάθουμε. Να συνεχίζουνε μέχρι να έρθει ο Χριστός. Να συνεχίζουνε να κοπηλατούνε μέχρι να έρθει ο Χριστός. Και τι θα κάνει ο Χριστός? Θα απλώσει τη χερούκλα του, θα τους βάλει μέσα στο πλοίο και θα σοπάσει και ο άνεμος. Έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και τότε θα απολαύσουμε την επαγγελία του Θεού. Να συνεχίζεις να κοπηλατείς. Μη σταματάς. Και αν ο άλλος αποκάμισε, συνέχιζε. Γιατί στη συνέχεια δημιουργούνται οι προϋποθέσεις της ευλογίας της ζωής σου, της οικογένειάς σου και του περιβάλλοντος σου. Δεν θέλω να αποκάμετε. Θέλω πάντοτε να προσεύχεστε. Μη σταματάς να κοπηλατείς. Θα έρθει ο Χριστός. Περπατώντας πάνω στα κύματα που φοβάσαι. Πάνω στα κύματα που δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις. Πάνω στα κύματα που σε εμπόδιζαν και δεν έφτασες ούτε στη μέση από εκεί που σου είπε ο Κύριος να πας. Συνέχιζε όμως. Θα έλθει ο Χριστός. Αμήν. Αρκεί να είσαι μέσα στο πλοίο. Στο πλοίο αυτό δεν βουλιάζει. Και αυτό έπρεπε να το μάθουν οι μαθητές. Έπρεπε να μάθουν ότι ο άνθρωπος που πάει στο Χριστό ούτε θα πεινάσει ούτε θα διψάσει να ασφαλείς. Και ο άνθρωπος που θα είναι μέσα στο πλοίο ούτε θα πεινάσει ούτε θα διψάσει θα είναι ασφαλής. Δύο μαθήματα θα έλεγα ανθρωπίνως φοβερά. Είσαι με το Χριστό, μη φοβάσαι τίποτα. Είσαι στο πλοίο που σε έβαλε ο Χριστός, μη φοβάσαι τίποτα. Θα φυσάει ο άνεμος. Αλλά θα είσαι ασφαλής. Αδελφοί, σήμερα θα φύγουμε με τη βεβαιότητα ότι είμαστε ασφαλείς. Ό,τι και να γίνει. Και πολλά θα γίνουν. Αλλά ό,τι και να γίνει, είμαστε ασφαλείς όσο είμαστε μέσα στο πλοίο και κοπηλατούμε. Αμήν. Μη φοβού μόνο πίστευε. Και αν ακόμη δηλιάσεις από τον κίνδυνο, υπάρχει χερούκλα του Χριστού που θα σε βάλει πάλι μέσα. Δόξα στο Θεό. Και όταν ησύχασαν τα πράγματα και τέλειωσε η εκπαίδευση, η παιδεία, οι μαθητές είχαν δοξολογία στο Θεό. Αληθώς Θεού Υιός είσαι, ομολόγησα. Σήμερα λοιπόν να ομολογήσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Αληθώς Χριστέ μου Θεού Υιός είσαι. Αμήν. 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 Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Αληθώς εσύ μας έβαλες στο πλοίο αυτό. Αληθώς είναι ενάντιος ο άνεμος. Αληθώς θα φτάσουμε. Και ξέρετε πως έφτασαν. Αφού ησύχασε ο άνεμος, αμέσως το πλοίο μεταφέρθηκε στην ξηρά. Πάλι η χερούκλα του Κυρίου έπιασε το πλοίο, τάκ και το βάλε εδώ. Έτσι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Λόγος του Θεού. Αμέσως, τάκ. Όλη τη νύχτα μόνοι τους τίποτα. Σε ένα δευτερόλεπτο με τον Χριστό, τα πάντα. Γι' αυτό περιμένουμε τον Χριστό. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του Δαβίδ? Πιστός στο Λόγο του Θεού, γι' αυτό και τον εξητούσε. Αγαπούσε τα αδέλφια του, γι' αυτό τα υπερασπιζόταν. Και ήλπιζε
στον παντοδύναμο Θεό ότι αυτός ξέρει να κάνει πολύ καλύτερα και σπουδαιότερα και μεγαλύτερα από αυτά που εμείς νοούμε ή ζητούμε κατά την ενέργεια, τη δύναμη του Θεού που ενεργείται μέσα μας. Αμήν.